ο Δαρίος. Ο ποιητής φερνάζεις το σπουδαίο μέρος του επικού του Κάμνη. Το πώς την βασιλεία των Περσών παρέλαβε ο Δαρίος Ιστάσπου. Από αυτόν κατάγεται ο ένδοξός μας βασιλεύς, ο Μηθριδάτης, Διόνυσος και Ευπάτορ. Αλλά εδώ χρειάζεται φιλοσοφία. Πρέπει να αναλύσει τα αισθήματα που θα είχε ο δαριο ίσως υπεροψίαν και μέθην. Όχι όμως, μάλλον σαν κατανόηση της ματαιότητος των μεγαλείων. Βαθέως σκέπτεται το πράγμα ο ποιητής. Αλλά τον διακόπτει ο υπηρέτη του που μπαίνει τρέχοντας και την με την είδηση αγγέλη. Άρχισε ο πόλεμος με τους Ρωμαίους. Το πλήστον του στρατού μας πέρασε τα σύνορα. Ο ποιητής μένει ενναιός τη συμφορά. Πού τώρα ο ένδοξό μας βασιλεύ, ο Μηθριδάτη Διόνυσο και Ευπάτορ, με ελληνικά ποίηματα να ασχοληθεί. Μέσα σε πόλεμο, φαντάσου ελληνικά ποίηματα. Αδειμονίο ο Ατυχία. Εκεί που το είχε θετικό με τον Δαρείο να αναδειχθεί και τους επικριτάς του τους φθονερούς τελειωτικά να αποστομώσει. Τι αναβολή τι αναβολή στα σχέδιά του. Και να ήταν μόνο αναβολή, πάλι καλά. Αλλά να δούμε αν έχουμε και ασφάλεια στην αμισό. Δεν είναι πολιτεία εκτάκτο ο χειρή. Είναι φρικτότατοι εχθροί οι Ρωμαίοι. Μπορούμε να τα βγάλουμε με αυτού οι Καπαδόκε. Γίνεται ποτέ. Είναι να μετρηθούμε τώρα με τι λεγεώνε. Θεοί μεγάλοι, τη Ασία προστάτε. Βοηθήστε μας. Όμως με όλη του την ταραχή και το κακό Επίμονα και η ποιητική ιδέα πάει και έρχεται Το πιθανότερο είναι βέβαια υπεροψίαν και μέθην Υπεροψίαν και μέθην θα είχε ο Δαρίος. Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου, ποιητού εν κομαγινή, μετά χριστών. Το γύρασμα του σώματος και της μορφής μου είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Δεν έχω εγκαρτέρηση καμιά. Είσαι προστρέχω τέχνη της ποιήσεως που κάπως ξέρεις από φάρμακα. Νάρκης του άλγους δοκιμές εν φαντασία και λόγο είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Τα φάρμακα σου φέρε τέχνη της ποιήσεως που κάμουνε για λίγο να μην νιώθετε η πληγή. Εκόμησα εις την τέχνη. Κάθομαι και ρεμβάζω. Επιθυμίες και αισθήσεις εκόμησα εις την τέχνη. Κάτι μισοειδωμένα, πρόσωπα ή γραμμέ. Ερώτων ατέλων κάτι αβέβαιε μνήμε. Α αφαιθώ σε αυτήν. Ξέρει να σχηματίσει μορφήν τη καλονή. Σχεδόν ανεπεσθήτω των βίων συμπληρούσα. Συνδυάζουσα εντυπώσει. Συνδυάζουσα τι μέρε. Θέατρον της Σιδόνο 400 μετά Χριστόν πολύ του εντύμου ιός, προπάντων ευηδής έφηβος του θεάτρου, πικίλος αρεστός, ενίοτε συνθέτω εν γλώσση ελληνική λίαν ευτόλμους στίχους, που τους κυκλοφορώ πολύ κρυφά εννοείται. Θεοί να μην του δουν οι τα φεά φορούντες, περίθηκης λαλούντες. Στίχους της ειδονής της εκλεκτής, που πιένει προς άγονην αγάπη και αποδοκιμασμένη. Τέμεθος Αντιοχεύς 400 μετά Χριστόν Στίχη του νέου τεμέθου του Ερωτοπαθούς με τίτλον «Ο Αιμονίδης» του Αντιόχου Επιφανούς ο Εμονίδης, του Ετέρος ένας ενας νέος εξαμοσάτων. Μα αν έγιναν οι στίχοι, θερμοί, είναι που αιμονίδης από την παλαιά εκείνην εποχή, το 137 της βασιλείας Ελλήνων, ίσως και λίγο πριν, στο ποίημα ετέθη ως όνομα ψηλών, ευάρμος των εντούτης. Μια αγάπη του τεμέθου το ποίημα εκφράζει, ωραίαν και αξίαν αυτού. Εμείς οι μοιημένοι, οι φίλοι του ειστενοί, εμείς οι γνωρίζουμε για ποιον να εγγράφησαν οι στίχοι. Οι ανίδεοι οι διαβάζουν εμονίδιν.